Έχει επικοινωνεί ο Νίκο Δένδια με τον Ουκρανό ομολογό του, Τμήτρο Κουλέμπα, και είναι στη σύνδεσή μα η Αλεξία Τασούλη που έχει περισσότερο. Αλεξία. Πόπη, η επίσκεψη λίγων ωρών στην Οδυσσό προγραμματίζει να έχει ο Νίκο Δένδια τι επόμενε ημέρε. Ενδεχομένω αυτή η επίσκεψη να γίνει και την Κυριακή, εάν και εφόσον οι συνθήκε το επιτρέψουν. Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Ουκρανό ομολογό του Δημήτρη Κουλέμπα. Συζητήθηκε για το ενδεχόμενο να πάει και στο Κίεβο ο κ. Δέμπιας, αν και αυτό το ενδεχόμενο για την ώρα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ε, σε κάθε περίπτωση, οριστικέ αποφάσει θα ληφθούν όταν οι διπλωμάτε έχουν Πλήρη εικόνα τη κατάσταση και του κινδύνου που επικρατεί στο έδαφο τη Ουκρανία. Και αν τελικά πάει στην Οδυσσό τι επόμενε ημέρε ο κύριο Ντέντια, θα έχει μαζί του και φαρμακευτικό υλικό προκειμένου να το δώσει στου ανθρώπου που το χρειάζονται εκεί. Και μια άλλη ειδήση, υπόψη να σου μεταφέρω. Είχαμε την πληροφορία ότι τουλάχιστον 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό στο θέατρο τη Μαριούπολη από την Ρωσική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα δήλωσε Ουκρανό βουλευτή. Στη γαλλική τηλεόραση. Θυμάστε ότι το θέατρο τη Μαλλιούπολη που είχε βομβαρδιστεί, είχαν γράψει και τη λέξη παιδιά απ' έξω από το θέατρο με μεγάλα λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα για να το δούνε και να μην το χτυπήσουν. Ο τελευταίο απολογισμό των νεκρών στην περιοχή, στο, στο θέατρο αυτό, ήταν περίπου 300 άτομα τι προηγούμενε ημέρε.